Καλημερίζω την αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα, την κυρία Ειρήνη Χουδετσανάκη Γιακουμάκη. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κυρία Χουδετσανάκη? Κυρία Μπουζιαράκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στο πρωτέ σας. Λοιπόν, εγώ τώρα τις τελευταίες ημέρες ακούω, ξανακούω θέματα ρεπορτάζ που έχουν να κάνουν με το ΔΑΚΟ, με την προσβολή του ΔΑΚΟ, με ψεκασμούς, που έρχεται βέβαια ο ΔΑΚΟΣ φέτος και σε μια χαμηλή φετινή παραγωγή. Δεν είναι ούτως ή άλλως ποτέ η παραγωγή ίδια από χρονιά σε χρονιά. Όσοι είναι όλοι παραγωγοί το ξέρουν ότι φέτος θα έχεις βεντέμα, του χρόνου θα είναι πολύ λιγότερη, παρά του χρόνου μπορεί να μην έχεις, μετά θα πρέπει να κλαδέψεις και δεν θα έχεις καθόλου, και πάει λέγοντας όλη αυτή η ιστορία. Έχετε την καλοσύνη να μας πείτε σε τι σημείο βρισκόμαστε? Κυρία Δουλγεράκη, εμείς ολοκληρώνουμε μέχρι 8 Νοεμβρίου τον τελευταίο ψεκασμό. Είχαμε πει και από την αρχή που ξεκίνησε η δακοκτονία ότι φέτος ψεκάζουμε τοπικά ανάλογα με τις ανάγκες και τον πληθυσμό που υπάρχει στο ΔΑΚΟ. Εξ αρχής καθαρίσαμε ως Περιφέρεια Κρήτης ότι δεν θα αφήσουμε να χαθεί ούτε ένα κιλό ελαιολάδου, γιατί πραγματικά και η τιμή του, αλλά και ότι φέτος είναι λιγοστό, θα πρέπει να βοηθήσουμε για άλλη μια φορά ως Περιφέρεια Κρήτης τους παραγωγούς. Και νομίζω ότι τώρα βρισκόμαστε σχεδόν προς το τέλος. Πολύ μεγάλη προσοχή θα πρέπει να επιστήσουν οι παραγωγοί, να μην συγκομίσει το προϊόν που ξεκάζεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το λέω δημόσια, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει σε όλα τα επίπεδα τους ψεκασμούς, σε όλα τα σημεία, σε όλη την Κρήτη τους ψεκασμούς. Άρα θα πρέπει να έχουν την προσοχή τους, να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας αν θέλουν να σηκωμίσουν το προϊόν. Μα φαντάζομαι ούτως ότι το ξέρουν, κυρία Χουδετσανάκη, ότι από τη στιγμή που θα ψεκάσει σήμερα υπάρχει ένα όριο ημερών για να μπορέσει στη συνέχεια να προχωρήσει τη συγκομιδή, έτσι δεν είναι? Υπάρχει λοιπόν ένα όριο ημερών που είναι 14 ημέρες από τον τελευταίο ψεκασμό και θα πρέπει να έχουν πολύ την προσοχή τους. Καταφέραμε για άλλη μια φορά και φέτος, δεύτερη χρονιά, να πάρουμε πραγματικά το προϊόν, γιατί όπως και εσείς αντιλαμβάνεστε, δεν ακούγονται παράπονα, πέθανε οι ελιές, τι κάνανε οι ελιές, ας είναι και λιγοστές. Εμείς αυτό που θέλαμε να πετύχουμε, όσο και λίγο να είναι φέτος το προϊόν, να καταφέρουμε αυτό το προϊόν να το πάρουμε, γιατί όλοι οι παραγωγοί γνωρίζουν ότι όταν είναι λίγες οι ελιές, ο δάκος επιτίθεται πολύ πιο τακτικά. Όμως φτάσαμε και φέτος δεύτερη χρονιά σε ένα πολύ καλό επίπεδο, να λέμε ότι δεν χάθηκε η χρονιά, δεν φταίει η περιφέρεια. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει τώρα να προσέξουμε και γίνει, να μην υπάρχουν υπολείμματα στο ελαιόλαδο, γιατί αυτό είναι ένα αρνητικό σημείο στο ελαιόλαδο που εξάγεται. Βέβαια, τώρα εδώ παίζουν το brand name. Βέβαια. Και εμείς, αφού τώρα δύο χρονιές έχουν βοηθήσει να έχουμε... Ξέρετε, η κυρία Δουγεράκη, πέρυσι είπαν οι ελαιολάδοι ότι τις περισσότερες φορές σταματήσαν να μετράνε τις οξύτητες. Δεν υπήρχε οξύτητα στο ελαιόλαδο. Το ίδιο θα γίνει και φέτος. Άρα πολύ προσεκτική εκείνη να τελειώσει, να ολοκληρωθεί ο τελευταίος ψεκασμός και να συγκομίσουν άνετα. Δεν λέει κάποιος όχι, αλλά πολύ προσοχή στο 14ήμερο. Ωραία, πείτε μου κάτι. Ναι, είναι το όριο ασφαλείας για να μην μαζέψεις τις ελιές σου και στην συνέχεια τις πας να τις αλέσεις, έχοντας τα υπολείμματα του φαρμάκου πάνω. Λύστε μου λίγο τις απορίες, διότι εγώ δεν είμαι γεωπόνος. Λέτε ότι έως στις 8 Νοεμβρίου θα έχει γίνει ο τελευταίος ψεκασμός. Και επίσης στη συνέχεια είπατε ότι ψεκάζουμε τοπικά. Πόσοι ψεκασμοί δηλαδή έχουν γίνει φέτος και τι ακριβώς σημαίνει τώρα ψεκάζουμε τοπικά? Περιοχές που γνωρίζετε, που σας έχουν πει με βάση και τις καταγραφές των παραγωγών αλλά και με τα επιστημονικά δεδομένα ότι ακόμα υπάρχει αύξηση του πληθυσμού, τι εννοείτε? Κυρία Δουλγεράκη, το πρώτο ότι ψεκάζουμε τοπικά είναι ότι ξεχωρίσαμε κάποιες περιοχές για να μην βγάλουμε εκτός περιοχές και πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να ελέγξουμε τον πληθυσμό, δηλαδή η παραγωγή και τα ελαιόφυτά τους που θα είχαν παραγωγή θα μπορούσαν να την πάρουν. Ψεκάζουμε λοιπόν τοπικά, ανατοπική κοινότητα, δηλαδή περιοχές που έχουν οι ελιές τους, ψεκάζουμε τοπικά, όπως το ακούτε. Σε μια περιοχή, γιατί φέτος ήταν μια ανισοκατανομή της καρπόδεσης.
Mm-hmm. Αυτό λοιπόν για να μπορέσουμε να πάρουμε το προϊόν, αντί να πούμε ότι εξαιρούμε μια ολόκληρη περιοχή, μια ολόκληρη κοινότητα, αποφασίστηκε μετά από ένα τριήμερο που βγήκαν όλοι στην Κρήτη οι επόπτες, όχι οι τομεάρχες, οι επόπτες, να κρίνουν αν πρέπει να ψεκάσουμε και ψεκάζουμε τοπικά. Mm-hmm. Το πρώτο που με ρωτήσατε είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι επειδή σε όλη την Κρήτη δεν υπήρχε ο ίδιος πληθυσμός του δάκου, αποφασίστηκε σε άλλο, λοιπόν βρισκόμαστε στον τρίτο ψεκασμό, γιατί λόγω υψηλών θερμοκρασιών που έχω ξαναπεί, ο δάκος πολλές φορές δεν αυξάνει τις γενιές του. Άρα λοιπόν σε άλλο είμαστε στον τρίτο, σε άλλο είμαστε στον τέταρτο και σε άλλο είμαστε ήδη στον πέμπτο ψεκασμό. Mm-hmm. Αυτό κρίθηκε ανάλογα με τον πληθυσμό. Πάντα ο ψεκασμός έτσι πρέπει να κρίνεται, ανάλογα με τον πληθυσμό. Mm-hmm. Δεν ψεκάζουμε ούτε να σπαταλάμε τα σκευάσματα, γιατί πραγματικά υπάρχει ένα κόστος τεράστιο. Και λογοδοτείτε από και την να άλλη. Αφήνουμε το δάκο να κάνει τη δουλειά του και στη συνέχεια να λέμε, όπως πολλές φορές και εσείς ξέρετε, χάθηκε το προϊόν και δεν το καταλάβαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ το κρατάω αυτό σαν πληροφορία, αλλά κυρίως κρατάω αυτό που είπατε, ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να μην παίξουμε φέτος με οξύτητες, να μην διακινδυνεύσουμε την ποιότητα έστω και αυτού του λιγότερου παραγόμενου προϊόντος που λέγεται λάδι και εξακολουθεί να έχει μια πάρα πολύ καλή τιμή για τον παραγωγό, ότι θα πρέπει να κοιτάμε και εκείνα τα όρια ασφαλείας ανάμεσα από τον τελευταίο ψεκασμό και την ημέρα που εμείς θα πάμε ή θα ξεκινήσουμε το μάζεμα. Έτσι δεν είναι? Αυτό καταλαβαίνω για τους ελαιοπαραγωγούς, το όριο ασφαλείας των 14 ημερών, όπως είπατε πριν από λίγο. Το όριο ασφαλείας είναι των 14 ημερών και θα πω και κάτι να ακουστεί και δημόσια. Φέτος λοιπόν η χρονιά σίγουρα δεν είναι 130.000 τόνους ελαιολάδου που πήραμε πέρυσι, γιατί κοιτάξτε κυρία Δουλγεράκη, το 130.000 τόνων ελαιολάδου πάρθηκε για πρώτη χρονιά μετά από 30 χρόνια. Τυχαίο? Άρα η πολύ καλή δουλειά στη δακοκτονία και η συνδρομή όλων και των παραγωγών έφερε όλο αυτό το αποτέλεσμα. Φέτος λοιπόν η παραγωγή είναι 50 με 55.000 τόνους ελαιόλαδο σε όλη την Κρήτη. Άρα θα πρέπει να προσέξουμε και αυτό το προϊόν να μην το χάσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, τις πληροφορίες τις κρατάμε άκρως απαραίτητες για όλους τους παραγωγούς. Από 3 έως 5 υψεκασμοί λέτε φέτος, ανάλογα με το που υπήρχαν τα προβλήματα, οι καιρικές συνθήκες βοήθησαν προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα αν τοπικά ακόμα κάπου ψεκάζετε, είναι ανάλογα με το τι σας έχουν πει, ανάλογα με τα δεδομένα, με τα δεδομένα που υπάρχουν, αλλά 8 Νοεμβρίου θα έχει τελειώσει και ο τελευταίος ψεκασμός. Σημαίνει 8 ή 14, έτσι πρέπει να το μετράνε. Έτσι, βέβαια, κυρία Κουβετσανάκη, ναι, για να βέβαια ξεκινήσουν σε ό,τι έχει να κάνει με το λάδι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξέρουν όλοι οι παραγωγοί, γιατί σας είπα, διάβαζα όλο αυτό το τελευταίο διάστημα για το δάκο και δεν ήξερα τι ακριβώς συμβαίνει, για να ξέρει και ο κόσμος που σας ακούει αυτή την ώρα. Κυρία Κουβετσανάκη, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Δουλγεράκη, ευχαριστώ τους ακροατές. Και πραγματικά οι επίσημες πληροφορίες θα πρέπει να δίνονται πάντα για να ξέρει και ο παραγωγός μας τι σημαίνει και πώς γίνεται όλη η διαδικασία και να μην κάνουμε λάθη. Αυτό είναι το σημαντικό. Τουλάχιστον σε αυτή την προσπάθεια βοηθήσατε κι εσείς, βοηθήσαμε κι εμείς και την περσινή χρονιά και πήγανε όλα καλά. Η επίσημη ενημέρωση από τα αρμόδια όργανα και τα επιστημονικά όργανα της περιφέρειας Κρήτης. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Κυρία Δουλγεράκη, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.